Με χαρά τον μακαριώτα τον Πατριάρχη Μόσχας και Πάσης Ρωσίας, τον κύριο Κύριλο. Η επίσκεψη, η προσκυνηματική επίσκεψη του Πατριάρχη στην Αθωνική Πολιτεία, η προσκυνηματική του επίσκεψη αυτή, είναι μέσα στο έτος Ελλάδος-Ρωσίας, σε μια ιδιαίτερη στιγμή για τις δύο χώρες. Μέσα από τις δράσεις του έτους Ελλάδος-Ρωσίας ευελπιστούμε να ενδυναμώσουν οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών που παραδοσιακά ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ καλές και περιμένουμε ενέργειες οι οποίες θα γίνουν και από τις δύο χώρες. Οι δύο λαοί μας έχουν την ορθόδοξη πίστη, μας ενώνουν ισχυροί λοιπόν δεσμοί και ως εκ τούτου καλωσορίσαμε με ιδιαίτερη χαρά τον Πατριάρχη στην Ελλάδα αλλά και στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη η οποία έχει ιδιαίτερη ιστορία. Θα βοηθήσουμε όσο το δυνατόν να στεφτεί με επιτυχία η επίσκεψή του αυτή η προσκυνηματική. Το καλωσορίσαμε. Ο ίδιος ανταπέδωσε όντως με την ίδια εκτίμηση ότι δηλαδή όντως οι δεσμοί μας είναι πάρα πολύ στενοί και παραδοσιακά καλοί και ευελπιστεί και αυτός να είναι μια νέα αρχή ή περισσότερη ενδυνάμωση αυτών των σχέσεων με την επίσκεψή του. Να ακούσουμε και την κυρία Τσαρουχά. Υποδέχτηκα και εγώ μαζί με τον συνάδελφό μου, τον κύριο Μανατίδη, τον Πατριάρχη των Ρώσων, Πασών των Ρωσιών. Και πέρα από αυτά τα οποία ήδη είπε ο κύριος Αμανατίδης για το ομόδοξο και για την ιδιαίτερη σχέση που έχουμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε, του έκανα και μία μικρή ανάλυση για το πρόβλημα του ονόματος της Μακεδονίας και της καπήλευσής του από τους βόρειους γείτονες στα Σκόπια, το οποίο φάνηκε να το γνωρίζει και από ό,τι είπε η Μακεδονία και η Θράκη είναι σε καλά χέρια. Εύχομαι με τις ευλογίες του και βέβαια με την καλή φιλοξενία και στο Όρος και εδώ στη Θεσσαλονίκη να το αποδείξουμε αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως, την πολύ καλή σχέση και τη δύναμη του ομόδοξου. Το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε την ίδια θρησκεία, έχουμε ίδιες παραδόσεις ιδιαίτερα θρησκευτικές και τις καλές σχέσεις ετών μας βοηθούν και θα μας βοηθήσουν και του ζητήσαμε να βοηθήσει στο να σηκωθεί από την δυσκολία, να απαλληφθούν οι δυσκολίες στον ελληνικό λαό. Βέβαια, αν μου επιτρέπετε, τον Μακαριώτα τον Πατριάρχη θα έχει η Θεσσαλονίκη τη χαρά να τον υποδεχθεί και την Κυριακή, όπου θα προσκυνήσει στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου και καθώς το ξέρω θα παρακολουθήσει και Θεία Λειτουργία στη Μητρόπολη, στην Εκκλησία του Γρηγορίου του Παλαμά. Οπότε θα φύγει με τους καλύτερους, θεωρώ, εικόνες από την πόλη μας από εδώ, η οποία φημίζεται για την φιλοξενία της. Και βέβαια μιλήσαμε και για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Θα τα ξαναπούμε και με τον Μακαριώτατο στην Κρήτη, που περιμένουμε οι προκαθήμενοι και όλοι οι οικουμενικοί και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αλλά και όλοι οι προκαθήμενοι των Εκκλησιών, να δώσουν τα μηνύματα, ειδικά σήμερα στο σύγχρονο κόσμο που μαστίζεται από τα προβλήματα τα μεγάλα, είδη της μετανάστευσης, της φτώχειας, και θα επανακαθορίσουν και θα δώσουν ένα παγκόσμιο μήνυμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μάλιστα, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Χρήστο.